Το αίτημα των εργαζόμενων του κλάδου είναι ξεκάθαρο και αφορά στο να ανακληθεί η απόφαση από 24 Τετάρτου του υπογεγραμμένη από τον κύριο Αντιδήμαρχο Κορομάντζο. Και το λέμε αυτό γιατί πραγματικά εδώ ήρθε για μια συζήτηση με τον τρόπο που ήρθε, προκειμένου να τοποθετηθεί και ο κάθε δημοτικό σύμβουλο και να αποφασίσει αν συμφωνεί με αυτή την απόφαση ή αν διαφωνεί. Εμείς, όπως μας είχε ζητηθεί, είχαμε στείλει υπόμνη μας στις 22 Τετάρτου για να πούμε τις θέσεις μας σχετικά με το ωράριο των φαρμακαποθηκών. Υπόμνη που μας ζητήθηκε μετά από αίτημα που ήταν της φαρμακαποθήκης του Μαρινόπουλου, Pharma Service, για να ανακοινηθεί το ζήτημα για το ωράριο, το οποίο επί 5 έτη ήταν από Δευτέρα Παρασκευή 8 με 4 και το Σάββατο με βάση τις διημερεύσεις. Άρα μετά από μια πενταετία επανέρχεται ο Μαρινόπουλος με ένα αίτημα. Εμείς απαντούμε στις 22 Τετάρτου συνοψίζοντας τα επιχειρήματά μας και τις θέσεις μας. 24 Τετάρτου πάρθηκε η συγκεκριμένη απόφαση. Ούτε διευκρίνηση ζητήθηκε από τους εργαζόμενους, ούτε η οποιαδήποτε άλλη συζήτηση, προκειμένου να διαλευκάνουμε ορισμένα ζητήματα που σήμερα μπήκαν από τους δημοτικούς συμβούλους που τοποθετήθηκαν στους κεφαλής των παρατάξεων, που απευθυνθήκαμε και στήριξαν το αίτημά μας. Εγώ δύο πράγματα θα σημειώσω, γιατί ακούστηκαν αρκετά. Λοιπόν, στο Δήμο της Αθήνας λειτουργούν αυτή τη στιγμή πάνω από 20 φαρμακαποθήκες. Αυτή τη στιγμή και με την απόφαση του τη συγκεκριμένη, μία ανοίγει. Και η απόφαση είναι από 24 Τετάρτου. Ο Μαρινόπουλος, αυτός που έκανε και το αίτημα, αυτός που μαζί με τον γραμματέα του συνδέσμου των φαρμακαποθηκάριων του Πανελλαδικού, μαζί με τον γραμματέα, κινούν όλες τις διαδικασίες απέναντι και στο Συνδικάτο Φαρμάκου. Έχουν πάει στα δικαστήρια για τις κινητοποιήσεις και μάλιστα θα το σημειώσουμε εδώ ότι έχουν χάσει. Και επειδή πήγανε και με το επιχείρημα ότι είναι επιχειρήσεις κοινωνικού σκοπού, το ίδιο το δικαστήριο τους απέρριψε αυτό το επιχείρημα. Επίσης, σε όλη την Αττική είναι πάνω από 90 φαρμακαποθήκες. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 4 μαζί με το Μαρινόπουλο. Πριν δώσετε την άδεια, είχαμε μία στο Μενίδη, μία στην Καλυθέα του κυρίου Σκυλακάκη και μία παρανόμως και προκλητικά στο Κοροπή. Ο Δήμος της Αθήνας με την εμβέλεια που έρχεται να ενισχύσει και να επικυρώσει στην ουσία αυτές τις άλλες 3 με τον τρόπο που λειτουργούν και να βάλει και περισσότερα εμπόδια και στη δική μας συζήτηση προκειμένου να αρθεί η απόφαση και για τις συγκεκριμένες 2. Γιατί από την Τρίτη δεν υπάρχει. Ο κύριος Κυλακάκης ως γραμματέας του Συνδέσμου την απόφαση τη συλλογική του οργάνου που πάρθηκε από Γενική Συνέλευση πριν ένα χρόνο δεν την επικύρωσε ποτέ. Ταυτόχρονα δηλώνει ο ίδιος ότι οι φαρμακαποθήκες πρέπει να μειωθούν ως αριθμός. Και πριν από μερικές μέρες έκανε τη συμφωνία, έχοντας αυτός τη διεύθυνση, με την Emma Capitals, το φαντ αυτό που θησάβρισε από τον ΟΠΑΠ και τώρα επενδύει στο φάρμακο. Τι θέλουνε όλοι αυτοί? Θέλουνε ελαστικοποίηση των σχέσεων των εργαζομένων, χωρίς ωράριο, χωρίς να υπάρχει κανένα ρυθμιστικό πλαίσιο, για να μπορούν να κερδοφορούν και μετά να αποεπενδύουν. Αυτή είναι η λογική τους και να φύγουν και εργαζόμενοι στον δρόμο. Προσλήψεις, καμία φαρμακαποθήκη, ούτε οι 3 που λειτουργούσαν μέχρι τώρα στους 3 δήμους που αναφέραμε, γιατί δεν υπάρχει άλλος, ούτε ο Μαρινόπουλος αυτούς τους 2 μήνες που λειτουργεί, έκαναν μισή πρόσληψη. Μισή πρόσληψη. Δεν μιλάμε για ολόκληρη πρόσληψη. Και αυτό το λέμε με τα λόγου γνώσεων, γιατί είμαστε μέσα στους χώρους και το γνωρίζουμε. Η συλλογική σύμβαση καταστρατηγείται, όλοι οι όροι εργασίας των εργαζόμενων, για τον απλούστατο λόγο ότι έχουν και τη δυνατότητα από το νομοθετικό πλαίσιο και όλοι οι εργαζόμενοι δουλεύουν με κυλιόμενα ωράρια, άρα δεν παίρνουν και την υπερορία του Σαββάτου. Και βέβαια, ως προς τον εφοδιασμό, υπόθηκε, θα το πούμε και εμείς. Από τη στιγμή την οποία μέσα στην πανδημία, με τις αυξημένες ανάγκες που υπήρχαν, δεν υπήρχε πουθενά κανένα πρόβλημα στον εφοδιασμό του φαρμάκου, τουλάχιστον όσον αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών, έρχεται στο τέλος της πανδημίας να πάρθει ένα τέτοιο μέτρο δήθεν για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Υπάρχουν διημερεύσεις και θα μπορούσε ο σύνδεσμος που τις καθορίζει με ετήσιο πίνακα
να βάλει και περισσότερες. Αντί να διημερεύουν δύο, ας διημερεύουν και τρεις. Αυτό μπορεί να το κρίνουν οι εργοδότες. Αλλά δεν γίνεται να επεκτείνεται το ωράριο με αυτό τον τρόπο. Εμείς λοιπόν ως εργαζόμενοι δίνουμε τη μάχη μας, καλούμε και το Δημοτικό Συμβούλιο με την ευθύνη που έχει, γιατί μιλάμε για το Δήμο της Αθήνας, να τοποθετηθεί και να αποσύρει αυτή την απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι το